δεν έχω τώρα.
εκλεχτή προσκεκλημένη. Ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, ο αρχαιότερος σύλλογος γραμμάτων και τεχνών του τιμωμένου Βάσου Βρυσαρίδη. Ο Βάσος Βρυσαρίδης δεν θυμάται ως ποιητής, ως πνευματικός άνθρωπος του καιρού μας, αλλά ως εξέχον μέλος του δημοσίου βίου του κυπριακού ελληνισμού, ως άνθρωπος που οι αρετές του τον καθιέρωσαν και εκτός των συνόρων της Μεγαλονίσου, ως προσωπικότητα του ελληνισμού, ως δημόσιος άνδρας, στον οποίο συνερούνται οι κατεξοχήν συνιστώσεις της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας. Δηλαδή, η ευθύνη, η αξιοκρατία και ο πατριωτισμός. Η σεμνότητα και η υπευθυνότητα με την οποία σπονδύλωσε καθόλου των βίων του την πολιτική αρετή προβάλλουν ιδίως σήμερα, περίοδο βαθύτα της κρίσης της πολιτικής, ως φωτεινό παράδειγμα πολιτικού ηγέτη, νυφάλι όσο και αποφασιστικού, επαναστάτη όσο και ειρηνοποιού, ασυμβίβαστου όσο και διαλεκτικού. Ο Βάσος Βρυσαρίδης ανήκει στη χωρία των χαρισματικών δημόσιων ανδρών, που όλο και σπανίζει τελευταία στον τόπο μας, όπου ο εφήμερος ευδαιμονισμός, ο αλαζονικός ναρκισισμός, ο δημαγωγικός οπορτουνισμός δημιουργούν όρους άσκησης μιας πολιτικής που δεν είναι διακαλύτερη. Αναγνωρίζοντας τις αρετές του τιμωμένου, ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός προέκυνε την βράβευσή του. Και μετά τους χαιρετισμούς που θα ακουστούν από το βήμα και συγκεκριμένα από τον κύριο πρέσβη της Κύπρου, από τον κύριο Αρσένη τον Υπουργό, από τον στρατηγό Νευρομάγειρο και από τον καθηγητή των μέσων ελληνικής ενημέρωσης κύριο Νικολάου, θα ακολουθήσει η κύρια εισήγηση από τον ομότυπο καθηγητή του Πανεπιστήμιου Αθηνών κύριο Κωστό για την εγκαίρη προσωπικότητα του κυρίου Ρυσανίδη και θα ακολουθήσει η ειδικότερη εισήγηση για το ποιητικό του έργο από τον κύριο Στρατηγούλη του Σχολικού Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε πρώην Πρόεδρε της Βουλής της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξαφότατη κύριε Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξαφότατη κύριε Υπουργή, κυρίες και κύριοι, υποδεχόμαστε σήμερα στη χωρία των επιτήμων μελών του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, τον κύριο Βάσο Βρυσαρίδη, επιστήμονα ιατρό, επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, πολιτικό, επίτιμο πρόεδρο της ΕΔΕΠ, πρώην πρόεδρο Βουλής της Κυπριακής Δημοκρατίας, πνευματικό άνθρωπο, εξέχουσα προσωπικότητα του ελληνισμού. Η εφορία του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός κατά την 26η συνεδρίαση της 7ης Φεβρουαρίου 2012 εψήφισε ομοφόνος τον κύριο Βάσο Βρυσαρίδη, επίτιμο μέλος του Συλλόγου, λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη συνεισφορά του σε επιστημονικό, πολιτικό, κοινωνικό, πνευματικό και πρωτίστως πατριωτικό έργο. Η εκδήλωση του Φορταλών με την στιγμή του αποτελεί μικρό ανήκρο της μεγάλης προσφοράς του στους εθνικούς και πνευματικούς του αγώνες, στους οποίους συνεχίζει με εθνικό ενθουσιασμό ακόμα και σήμερα. Δεν θα αναφερθώ εκτενώς την πρόσφαρά του και στις αρετήσεις του, αφού για αυτές θα μιλήσουν ο κύριος Βοσκός και ο κύριος Τεδίου. Θα αρκεστώ μόνο να αναφέρω ότι η δράση που ανέκτησε ο Βάσος Βρυσαρίδης στον πολιτικό και κοινωνικό χώρο δεν υπήρξε μόνο διάφορα. Αντιχαρακτηρίζει πάντα η προσπάθεια σύνθεσης και με κάθε τρόπο ευόρκωση των εθνικών στόχων. Στρατεύτηκε από την πρώτη στιγμή στον απελευθερωτικό αγώνα των εποχών 1955-1959. Έζησε την ανάταση τη περιόδου εκείνη και παραμένει έκτοτε πιστό στο καθήκον του έναντι τη πατρίδα. Με τον καταδιευτικό του ρόλο
λόγου και τη σύνδεση του ενέπνευσε γενές και τις μύες στον δρόμο της αλληλής και του ιστορικού χρέους να διατηρήσουν άνδρες τη γλώσσα της ελευθερίας για την οποία πολλοί μάρτυρες της Μεγαλονήσου έδωσαν τη ζωή τους. Η ανέκδοτη στάση του απέναντι στην απεικιοκρατία, το πάθος του για την ελευθερία και τη δημοκρατία και η συμπαράστασή του σε κάθε καταπιεζόμενο λαό δικαιολογημένα τον κατέστησαν σύμβολο των οπουγής απελευθερωτικών κινημάτων. Μετά την τουρκική εισβολή το 1974, ο Βάσος Βυσσαρίδης αφαίρεσε όλες τις προσπάθειες στην υπόθεση της απελευθέρωσης των προλαβμένων εταφών και της επανένωσης της νήσου. Τις προσπάθειες αυτές συνεχίζει και σήμερα, προτάσσοντας την ανάγκη για εθνική ομοψυχία, ανάληψη διπλωματικών κινήσεων και πρωτοβουλειών, διαφύλαξη και ενίσχυση της ελληνικής συνείδησης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η διατήρηση της ελληνικότητας της Κύπρου αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα επιβίωσής της. Μόνο με τη συνείδηση της ελληνικότητας της θα μπορέσει να αντισταθεί στα κατά καιρούς προτινόμενα και επαναπροτινόμενα σχέδια για την λύση του προβλήματος, αλλά και στους ευκόλυμους και ξένους εξορευτές της ιστορίας που θεωρούν την ομή του τορτουφή τη βολή ως σύγκρουση των δύο κοινοτήτων και ως διαχειρωτική διαφορά. Απέναντι στα σχέδια που περιγράφονται τον ασυμμυλισμό της Μεγαλονήσου, φωνές όπως του Βάσου Βυσσαρίδη μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά και να αποτρέψουν αρνητικές εξελίξεις. Ο Βάσος Βυσσαρίδης με τις προσωπικές των αναζητήσεις καταφέρει για πρώτα χρόνια στη ζωγραφική εστίαση. Τα ζωγραφικά του έργα έχουν το στίγμα του προσωπικού βιώματος και εκφράζουν το δικό του γενικότερο όραμα. Η ποίηση του Βάσου Βυσσαρίδη είναι εμπορική και ηλιακή, φορτωμένη μια πικρή, ολόδικη πίκρα, όπως γράφει ο ίδιος. Μέσα από την ποίηση εκφράζω εκείνα που δεν μπορώ να πω πολιτικά. Αυτό δήλωσε ο Βάσος Βυσσαρίδης, ο οποίος άφησε να γράφει τα απομνημονεύματά του και ελπίζει ότι σύντομα θα ολοκληρώσει αυτό το έργο, το οποίο, όπως διευκρινίζει, θα έχει τη μορφή της προσωπικής διοίκησης. Του ευχόμαστε, λοιπόν, να εξακολουθήσει να μολύνεται, να γράφει ποίηματα αντιστοιχόμενα στους κινδύνους που ολοκαίρουν και απειλούν τον ελληνισμό, να πραγματοποιήσει το όνειρό του, να επισκεφτεί τον πενταδάκτυλο χωρίς δεσπότες και δεσμότες, όπως σε κάθε ευκαιρία υπόσχεται. Σε στιγμές κρίσης έχει την τύχη να διαθέτει
και να αξιοποιεί μια ορισμένη ηγεσία, τότε κατά κανόνα βρίσκει το δρόμο της και μεγαλουργεί. Όταν πάλι σε στιγμές κρίσης, το πολιτικό σύστημα αποδεικνύεται κατώτερο των περιστάσεων. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η χώρα θα οδηγηθεί σε επικίνδυνες ατραχούς και θα την ομαθήσει. Στη μακρύωνη ιστορία μας ζήσαμε και τις δύο εποχές. Ζήσαμε στιγμές τριάμβου και δόξας, αλλά ζήσαμε και στιγμές ταπείνωσης και ήλιας. Όλα αυτά είναι βέβαια γνωστά. Υπάρχει όμως και μια άλλη περίπτωση που έχει ελάχιστα απασχολήσει τους ιστορικούς, αλλά συχνά πυκνά προκύπτει. Είναι όταν στις κρίσιμες στιγμές η ενδεδειγμένη και ερμηνευσμένη προσωπικότητα είναι εκεί. Δίνει το δυναμικό της παρόν, αλλά η ιστορία, ή για να κυριολεκτήσω το πολιτικό σύστημα, την προσπερνά. Τούτες οι σκέψεις μου μου έρχονται στο μυαλό, έχοντας μπροστά μου τον αγαπητό φίλο Βάσο Φυσαρίδη. Και σκέφτομαι, τι θα γινόταν αν, ως άξιος διάλογος του Εθνάρχου Μαρκανίου, ο Βάσος Φυσαρίδης είχε εκλεγεί πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και είχε πάρει τα ενία της χώρας του και την τύχη του στα χέρια του. Τρεις φορές υποψήφιος, αλλά το σύστημα λειτουργήσε με στενή κομματική λογική πολύ πιο κάτω από το επίπεδο της εθνικής ευθύνης. Δεν υπάρχει, φαντάζομαι, κανείς που δεν θα συμφωνούσε ότι η πορεία της Κύπρου, αλλά και ολόκληρου του ελληνισμού, θα ήταν διαφορετική. Και εγώ προσθέτω ότι θα ήταν σίγουρα μια πορεία δικαίωσης των αγών του κυπριακού λαού, του ελληνισμού και του παγκόσμιου προοδευτικού κινήματος. Μπορεί ο Βάσος Φυσαρίδης να μην καταγραφεί στον κατάλογο των Προέδρων της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά η θητεία του στην Προεδρία της Βουλής και κυρίως οι πολύχρονοι αγώνες του για την Ελλάδα, για την παγκόσμια ειρήνη, έχουν αφήσει βαθιά τα αποτυπώματα της περπατησιάς. Αγαπητέ Βάσο, αν η ιστορία σας αδίκησε κάποιους, εσύ στάθηκες πιο ψηλά από αυτήν και έγινες χωρίς κανέναν ενδιασμό ή ιδιοτέλεια το υπόδειγμα του στρατιώτη αγωνιστή, του οραματιστή και του πραγματικού ηγέτη, που με το παράδειγμά του καλλιεργεί και εξυψώνει τη λαϊκή συνείδηση, ανεβάζει τον πύχη ψηλά για όλους τους και δίνει το δρόμο στη νέα γενιά. Γιατί όπως λες, Κάλλιο φίλε μου, να πορεύεσαι με πίκρα. Η πίκρα είναι ο οράματος που ξέφερε παρά την γλύκα μιας ανώφελης φυγής. Έτσι πορεύτηκε στο ρόλο που σου έδωσε. Στο ρόλο του βιωματικού πρωταγωνιστή, αρχίζοντας με τη στράτευσή σου στον αγώνα των Κυπρίων ενάντια στη Βρετανική Αυτοκρατορία. Και στους αγώνες που συνεχίστηκε, στην ΕΟΚΑ και μετά, πάντα στην πρώτη γραμμή, όπως αυτή που μας θυμίζει η φωτογραφία με το πρόσωπό σου πλημμυρισμένο μένα, ή όταν στην απόπειρα κατά τη ζωή σου έχασε τον αείμνηστο συνεργάτη σου, τον Λοΐζη. Αλλά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σχέσης σου με την ιστορία σου ανέθεσαν και πρωτεύοντα ρόλο στο προσκήνιο των εθνικών απελευθερωτικών κινημάτων και του ανηπικιακού αγώνα σε χώρες σε όλο σχεδόν τον κόσμο. Στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή, στη Λατινική Αμερική, στην Ασία. Είναι σε αυτούς τους αγώνες, θα θυμάσαι, που πρωτοσυναντηθήκαμε στο συνέδριο της ΑΚΤΑ των Ηνωμένων Εθνών στο Ναϊρόβι της Κένια. Μέσα από το δικό σου παράδειγμα, όλη αυτή η λαϊκή ηγεσία
το αναγνώρισαν και παραδειγματίστηκαν από τον αγώνα της ΕΟΚΑ ενάντια της βρετανικής κατοχής και την ελευθερία της Κύπρου. Και σε τίμησαν όχι μόνο με την ανάδειξή του ως ιδιαίτερο και καταδικητή, αλλά και ως σημείο αναφοράς των δικών τους αγώνων. Τι μπορούμε να ξεχάσουμε? Την αντιπροεδρία του Συνδεκάμιση Αφροασιατικής Αλληλεγγύης, που ήταν το αίτιο και το σημείο σύγκρισης της παρουσίας στην Κύπρο των ηγετών των λαών που τότε προστατεύουν τον Κυριακό Γονέα. Τον Αγκοστίνο Νέα, τον Διαβράδο, τον Ολιβέρ Τάμπο, τον Μασελίνο τον Σάντος και τόσους άλλους. Ή πώς είναι δυνατόν να ξεχάσουμε? Πόσοι πιστέψαμε στην ισότητα και αγωνιστήκαμε εναντίον των φιλετικών διακρίσεων, όταν η δραστηριότητά σου ως Γενικού Γραμματέας των Οργανισμών για την Αλληλεγγύη στους λαούς της Νότιας Αφρικής συνέδεσε το όνομα της Κύπρου με ένα παγκόσμιο σύμβολο της ελευθερίας, όπως τον Νέλσον Μαντέλα. Και βέβαια, όσο λίγοι και αν το ξέρουν, δεν μπορούμε να νομίζουμε πως το όγκο που βρέθηκε δίπλα στο νεκρό σώμα του ηγέτη της Μοζαμπίκης σε Μοντέ ήταν δικό σου προσωπικό δώρο προς τον προηγουμένο τέτοιο. Σήμερα σχεδόν όλοι στα λόγια του Ράσιστον έχουν γίνει αντιανανιστές. Δεν ήταν όμως έτσι πάντα. Δεν ήταν έτσι στην αρχή. Δεν ήταν έτσι όταν μας παρουσίασαν το διαβόητο σχέδιο ανάπτυξη ως το όγδοο θαύμα που θα έσωσε δίθεν την Κύπρο. Ήρθαν πολλοί από παντού να μας σερβίρουν αυτό το νέο φρούτο, ήρθαν τιμένοι φίλοι, όπως λέει ο Λίγης. Κατάπιαν την προπαγάνδα οι νεοφανείς ρεαλιστές. Και τα κόμματα εδώ στην Ελλάδα και στην Κύπρο, την μεταξύ των εξαιρέσεων, το είχαν αποδεχτεί. Θυμάμαι ότι ήμασταν λίγοι σαν αρχή, που αντιταχθήκαμε γιατί είδαμε πως το σχέδιο ανάγκη δεν είχε στόχο τη λύση του Κυπριακού, αλλά την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θυμάμαι ότι ήμασταν λίγοι, τρεις στον αριθμό, που πήγαμε από την Αθήνα στην πρώτη συγκέντρωση της Λευκοσίας, για να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας στο σχέδιο ΝΑΤΟ. Ύστερα, στην προχερή βραδιά, στο δεύτερο συγκεντρωση, τα κόμματα δεν ήταν εκεί. Ο λαός όμως ήταν εκεί. Και βέβαια, πρώτος από όλους, ήταν εκεί ο βάσος της αλήθειας. Και ο απόϊχος της λαϊκής αγανάκτησης ακούστηκε στο ιστορικό διάγγελμα του αείμνηστου Θάσου Παπαδόπουλου. Η συμβολή του βάσου στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης εναντίον του σχεδίου ήταν καταλυτική. Η εθνηγορία της 24ης Απριλίου του 2004 απέτρεψε την εφαρμογή του σχεδίου ΟΝΑΜ. Αλλά το σχέδιο, σαν τη Λερμαία είναι, δεν λέει να το βάλει κάτω. Σε προβάλλει με διαφορετικές και πιο επικίνδυνες μεταπιέσεις. Και σήμερα, που περνάμε μια συγκλονιστική κρίση εδώ στον ελλαδικό χώρο και που ο ουρανός της Κύπρου σκιάζεται από πολλαπλά σύννεφα, ο κίνδυνος που ερωτεύει γίνεται όλο ένα και πιο αφηρητικό. Σήμερα χρειαζόμαστε πάλι την παρουσία, τη φωνή και το αγωνιστικό ανάστημα του εφήβου των 92 ετών του Βάσου Λυσαρίδη. Σε μια ανάλογη εκδήλωση, τον αμυστικό δώρο που σου επέδωσε ο πρόεδρος της ΕΔΗΚ, Γιαννάκη Στομύρου, ήταν μια πλακέτα με απεικόνηση του λιμανίου της κατεπόμενης Κερίνης. Θα ρω ο Γιαννάκης, το διάλεξε αυτή την πακέτα και να σου πει ότι σε θέλουμε μπροστά στους αγώνες που έχουμε και ότι δεν ξεχνάμε ότι τα σύνορα της Κύπρου είναι η θάλασσα της Κερίνης. Το ίδιο κάλεσμα θέλω να σου κάνω και εγώ, κλείνοντας με λόγια από τη δική σου ποίηση. Ξεχάσαμε και τον καβάλι. Ούτε που πια ρωτάμε. Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους? Γίναμε ένα για διάσπαση το μαζί τους.
ούτε που αποχαιρεθούν την Αλεξάνδρα, σκυλοβρίζουν όσους την θυμούνται. Ούτε στα όνειρα δεν παίρνουν το δρόμο για την Ιθάκη. Αυτήν την έχουμε χαρίσει στους ονειροπόλους, μα και στους αδειόφορους. Μας έχουν κλείσει από ιστορία ή ανιστόρια. Μας έχουν γυμνώσει από ασπίδες και τύχη. Και τώρα μας ρωτούν. Τι αναμένετε, γυμνοί, λιψάφτες, χωρίς αλεξάνδρινες μήνες και με ανήκαρτες χάρτες. Και εμείς απαντούμε. Ντυμένοι με μια πολύ χιλιόχρονη, αδιάρρητη ιστορία, με ασπίδα την απόφαση να ζήσουμε ελεύθεροι σε ένα ελεύθερο κόσμο. Θα ξανακτήσουμε Ιθάκες και Αλεξάνδρες, χωρίς βαρβάρους και χωρίς βαρβάρωτες. Βάσο να είσαι καλά και σε δέρνε πάντα μπροστά στους αγώνες. Να είσαι καλά. Σεβαστέ και αγαπημένοι μας κύριε Θεσσαλίδη, γιατρέ μας, κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργή, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ για να θυμίσουμε έναν άνθρωπο που τίμησε την ιστορία, τίμησε την Κύπρο, τίμησε την Ελλάδα και τον εθνισμό. Τίμησε και αγωνίστηκε για τη δημοκρατία. Είναι ένα αγωνιστή. Είναι πάντα νέος. Κύριε Λιθαρίδη, πέρσι, τον Απρίλιο, ήμασταν μαζί στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, όπου ο κύριος Λιθαρίδης είχε ανακληθεί επίτιμο εκτιμώσεις κατά τη διάρκεια των παιδιακών εκδηλώσεων για τα 185 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Και προς το τέλος της ομιλίας του, ενώ καθόμουν την προστινή σειρά, ακούω μια ψιθυριστή φωνή, κάπως εξομολογική, αλλά και επιβεβαίωσης, να λέει: «Μα αυτός ο άνθρωπος είναι πιο φλογερός από όλους μας. Είναι πιο σοφός από όλους μας. Και είναι και ο πιο νέος από όλους μας». Δεν πιστεύω ότι είναι 91 χρόνο, πέρσι, 91 χρόνο. Αυτός είναι ο Βάσος Λιθαρίδης. Αλλά πέρα από αυτά, είναι και ο οικουμενικός λογερός αγωνιστής της δημοκρατίας. Το πέρασμά του, η παρουσία του, πιστεύω, ότι ήταν αισθητή και άφησε στίγμα οικουμενικό. Η παρουσία του και η δράση του στη Σκανδιναβία, την Αφρική, την Ασία ήταν εκεί. Και αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι επίσης ξεχωριστό χαρακτηριστικό της δράσης και της αφοσίωσης του Βάσου Λιθαρίδη, ψυχήτε και σώματι, στον αγώνα για το κοινό καλό, για το καλύτερο αύριο του ανθρώπου, αν υπάρχει ακόμη κάποιο ξεχωριστό χαρακτηριστικό, είναι το διαχρονικό και το επίκαιρο. Γιατί ο Βάσου Λιθαρίδης είναι πάντα επίκαιρος. Και αυτό αποτυπώνεται όχι μόνο μέσα από την πολιτική του δράση, όπου είναι πάντα προστάρης, αλλά και μέσα από την ποιητική του έκφραση και μέσα από την ζωγραφική του αποτύπωση. Οι πίνακες του μιλούν και μιλούν γλυκά και όμορφα, γιατί μεταφέρουν ότι ομορφότερο έχει υφίσει το λουλούδι, το ξοπλίσει. Γιατί κάποιες από τις θεματικές της ζωγραφικής του Βάσου Λιθαρίδη
είναι ακριβώς αυτές. Η φύση, το δέντρο, το λουλούδι, το ξεχασμένο ψωφίσι. Δεν θα μακρηγορήσω, αλλά θέλω να τονίσω ότι αν πολλοί αγωνιστήκαν για τη δημοκρατία, ο Ιησαρίδης ξεχωρίζει για κάτι που ίσως να ακούεται λεπτομέρεια. Δεν είναι. Ο Ιησαρίδης αγωνίστηκε για τη συμμετοχική δημοκρατία και μας κάλεσε όλους, τον καθένα και όλους μαζί, να είμαστε εκεί, στο ίδιο παράδειγμα. Συμμετέχοντες, όχι απλά γενικά για τη δημοκρατία, μέσα από τον αγώνα για τη δημοκρατία που θέλει όλοι μας να είμαστε αγωνιστές. Ο αγώνας αυτός είναι συνεχής. Τελειώνω, εγώ κύριε Βουλιέ, με ένα σύντομο ποίημα. Γιατί? Με ρώτησαν γιατί παλεύεις και όταν ακόμα η μάχη έχει πια χαθεί, τους απαντώ. Γιατί αν δεν παλεύω, ποτέ δεν θα πια τη μάχη. Θέλω να συγχαρώ τον Παρνασσό για την τιμή που αποδίδει σε ένα εκλεκτό τέχνο της τύπου και του ελληνισμού. Πιστεύω όμως, επέτρεψε μου σε μένα να πω ότι αυτή η απόφαση τιμής τιμά και τον Παρνασσό. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Στο χρήμα να δείτε και να χαιρετήσει ο στρατηγός Ρωμαϊκού. Κύριε Βέλγιο, τη αγαπημένη πλάση Κύπρου, κυρία και κύριε Υπουργέ, κυρίε και κύριοι, δεν είναι απλό θέμα να αναφερθεί σε έναν ζωντανό μύθο, όταν εκείνο αποτελεί τη ζώσα ιστορία του ελληνισμού και ιδιαίτερα της πατρίδος της Κύπρου. Το γιατρό Βάσο Ιησαρίδη το γνώρισα όμως πολλοί Έλληνες πριν το συναντήσω. Η αγωνιστική παρουσία του στο ελληνικό αδιαδικιακό απελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου το 1955-1959, κυρουμένων των αναλογιών, εισάψει και ιστορική προέκταση στον χώρο του απελευθερωτικού αγώνα του 1921. Ήταν το πρώτο για μένα άκουσα. Όταν το 1958-1959, όντας έρευνες, έβλεπα όπως και οι συνάδελφοί μου με μια κρυφή ζήλια από θαυμασμό, τους συμμαθητές μας Κύπριους, ευέλπιδες, να εγκαταλείπουν τη σημαντικά των μηχανείων της σχολής για να πάνε στα κυπριακά βουνά να προσφέρουν την ελληνική πατριωτική ορμή στον οργανωμένο κοινό αγώνα. Και όταν ο καθηγητής μας στην πολιτική ιστορία, τότε διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης, Ευάγγελος Φουντιάδης, μας ανακοίνωσε τις επάγγελμες της Συμφωνίας Ρήγης Λονδίνου το Φεβρουάριο του 1959, παρά το πόλεμο της στρατιωτικής σταθμής, το οποίο εμείς το ρωτήσαμε. Πώς ερμηνεύεται το γεγονός ότι ο αγωνιστής γιατρός Βάσος Ιησαρίδης, ο Τάσος Παπαδόπουλος και τρεις δήμαρχοι του Αγγέλ που συνόδευαν στην αρχιεπισκοπία του Αρχιεπίσκοπου διαφώνησαν με τη λύση, ο καλός καθηγητής προσπάθησε ανεπιτυχώς όμως να μας καθησυχάσει. Είχε προηγηθεί η κυρική αγωνιστική παρουσία του Βάσου Ιησαρίδη στις δηλώσεις διαδέλφωσης της Κύπρου με την Ελλάδα, ενώ η πίστη του στις σοσιαλιστικές πατριωτικές ιδέες τον είχε συνδέσει με τον απελευθερωτικό αγώνα του Ιράκ. Είμαι βέβαιος ότι αυτή τη στιγμή που μας θυμάει η παρουσία του αγωνιστικού κέντρου, κάπου μέσα σε αυτή την ιστορική αίθουσα, λαλώνται οι τάνιες κορφές των συναγωνιστών του στον αγωνιστικό αγώνα της ΕΟΚΑ 55-59, τον Αυξεντίου, Περικαρίδη, Μάτση, Καραολίδη, Λιβίου και όλων των άλλων συναγωνιστών του, που η θυσία του συνεκλώνησε τα κοσμίως και που από ένα παιχνίδι σπατιστήκης δεν τους ακολούθησε ο γιατρός. Ίσως για να παραμείνει από εκείνους τους γίγαντες ζωντανός μάρτυρας της θυσίας τους, μα και συνεχιστής των αγώνων τους ως την τελική νίκη. Και ο γιατρός, συνεσταλόμενος αυτή την επιπλέον βαριά αποστολή, έβαλε στόχο της ζωής του,
να τους εκπροσωπήσει επάξια και στο πολιτικό και στον αντάρτικο σχήμα της συνήθειας και του έργου. Όταν το 1964 μετά από την ενόηση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και τον Γιώργο τον Παπανδρέο, φτάσαμε στην Κύπρο με φοιτητές νεαροί εξωτερικοί, τότε το πρώτο που ακούσαμε ήταν ότι ο γιατρός, προσωπικός φίλος και γιατρός του Μακαρίου, είχε συστήσει αμέσως μετά την διεκτυπηρεανή του καταρσία του Ισταρία λαϊκές αντάρτικες ομάδες, τις περίφημες ομάδες της Αβίδη, κατ' οπότε τον Παρτιζάνο του Δευτερού Παγκοσμίου Πολέμου, με την ευλογία πάντα του Αρχιεπισκόπου. Η συμβολή των ομάδων αυτών στο μεταδάκτυο αντίσταση και απελευθέρωση έφτασε σε εμάς τους διαμαρτυρές ως ποινική πράξη. Η επάγγελση του δικτατορία του 67, των ελαχίστων, ευθελών, επομιδοφόρων, άμυαξιων αρχών, απετέλεσε πέραν των άλλων και ύπνη για τις ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας και για την αμαρχή των δεινών της Κύπρου, κάτι το οποίο αντελήφθη αμέσως ο σοσιαλιστής αγωνιστής και συνετάγει χωρίς δυσκαρμό στον δικτατορικό αγώνα παρά τις κάποιες φορές στην Κύπρο που συνιστούσαν προσοχή για να μην διαταραχθούν οι σχέσεις των δύο μερών. Η πρόβλεψη του γιατρού για το ποιος ήταν ο τελικός ο στόχος της Χούντας των Αθηνών, δηλαδή η καταστροφή της Κύπρου, δυστυχώς δεν διέψευσε. Γι' αυτό και το βρήκαμε με τις ομάδες του έναν εκ των πρώτων που αντιστάθηκαν ουσιαστικά στο Γιουλιανό Χριστό. Δυστυχώς, η αντίσταση αυτή δεν μπορούσε να εμποδίσει την καταστροφή και οι ετοιμαζόμενοι από μαζί του και η εισβολή επέφερε το έγκυρα της κατοχής της μισής ιδιαίτερης πατρίδος, ενώ το φάσμα άλλο ενός επόμενου φιλίου επλανά το αμυντικά. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, ο αντάκτης πατριώτης επέδειξε το βαθύ πολιτικό του ένστικτο και τη 15η Αυγούστου του 1974, ενώ εμένε το δεύτερο γύρο της εισβολής, με καθοριστική παρέμβασή του μέσα σε ένα ελευθερισμένο αυτοαρχείο, όπου παρήσαντο και αντιπαλίζω ακόμα και πριν σκοπατήρες, κατόρθωσε να τους κατευνάσει, υιοθετώντας το σύνθημα ότι δεν υπάρχουν προδότες λαοί, αλλά προδομένοι. Και κατόρθωσε να βαλτιώσει το σχέδιο του ΝΕΣ, το οποίο ήταν του ίδιου ακριβώς πνεύματος με το αποπειρατέρα επιχειρή, ύστερα από χρόνια σχέδιο ανάλογα, και να επιβάλλει την επιστροφή του Αρχιεπισκόπου ως ζήτημα πλήρους αποκατάστασης των μόνων. Η ευθύης αυτή πολιτική πράξη το καθόρισε πλέον ως δέστορα και της πολιτικής αντίστασης. Όμως, εκείνη την εποχή, το τέρας της ανομαλίας δεν είχε τίποτα στην παραδοχή. Και οι σφαίρες που δολοφόνησαν τον σύντροφό του Δόμο Λοΐσο στις 30 Αυγούστου του 1974 είχαν στόχο και τον ίδιο τον εαυτό. Στα κρίσιμα μετέπειτα χρόνια και μέχρι σήμερα, η προσωπικότητα του γιατρού με την ενεργό συμμετοχή στην πολιτική είναι παγκόσμιες διαστάσεις με τον αδιάκοπο αγώνα για ελευθερία των ομογενείς αγωνιζομένων λαών, με αποτέλεσμα να αναλυθεί σε εκλεκτό σύντροφο και συναγωνιστή όλων των σύγχρονων μεγάλων πολιτικών μεγέθους προσωπικότητων, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουμε τους Γκαμπάλα Ντεν Νάσερ, Ολάν Πάμε, Βίλι Μπραν, Φρανσουά Μιτεράν, Γεσέρ Αραφάτ, Φιντέρ Κάστρο και Αντρέα Παπαδρέου. Ιδιαίτερη υπήρξη στη σχέση του με τους λαούς Αφρικής, όπου προδοσάτησε την απελευθέρωση του Νέλσον Μαντέλα. Προσωπικές αυτές γνωριμίες τον βοήθησαν να καταστήσει σεβαστό το όνομα και τον αγώνα της Κύπρου για απελευθέρωση και κατ' επανάληψη συζητήθηκε από την Κυπριακή Πολιτεία η συνδρομή του σε κρίσιμες για την Κυπριακή υπόθεση διαβουλεύσεως. Όταν το 2002 έκανε την εμφάνισή του το επικίνδυνο σκιάκτο του σχεδίου Αλάν, ο γιατρός πρώτος μεταξύ των κόρτων δεν πίστευε στον τελευταίο να τον καταγγείλει όταν ελάχιστη πίστευε από ότι γίνεται ένα αναγκαλί. Η συμφωνή του στην ανατολή του σχεδίου που διέσωσε τελικά την οντότητα της Ισραηλινής Δημοκρατίας υπήρξε καθοριστική και τελικά σφραγίστηκε με το ιστορικό διάγγελμα του Πρόεδρου Τάσου Παπαδόπουλου για να ολοκληρωθεί με το ιστορικό όχι το 74% του περήφανου του Κυπριακού λαού στις 24 Απριλίου του 2004. Δυστυχώς, τα σύννεφα είναι πάλι βαριά από τον Κύπρο. Και ο γιατρός δεν βάζει ούτε λεπτό να συνεχίσει την ιστορική αποστολή του. Με τη μαχητικότητα του Χαϊκής να δίνει την βεβαιότητα ότι θα έχει οπωσδήποτε θετικά αποτελέσματα και την πίστη μας αυτή τη στηρίζουμε στο γεγονός ότι όλοι οι αγώνες του γιατρού διεξήχθησαν πάντοτε προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί ο ίδιος διέθετε ανεπτυγμένο αυτό το ξεχωριστό εισιτήριο και την πίστη του γέρου.
Γιατρέ, βάσε με σελήνη. Σώρισα στη ζωή, καθήκατε και φυλάστηκα τις αποφύγες. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε για τη χαρά και την τιμή που μας προσδίδει εδώ παρουσία σας. Καλώς ήρθατε. Για να πω λίγα λόγια για ένα μεγάλο Έλληνα Κύπριο, τον Βάσο Μισελίδη. Ως επαγγελματίας της πληροφόρησης, αλλά και ως αυτόπτης μάρτυρας πολλών θέσεων, επιλογών και δράσεων του κειμένου, επιτρέψετε μου να αναφερθώ σε μερικά από τα όχι που αντέθεξε και απερίχθησαν σωτήρια για την Κύπρο και τον ελληνισμό γενικότερα. Το 1955 λέει όχι στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου, που επέλεξε να είναι μόνο θεατής στον απελευθερωτικό αγώνα κατά των άγνων άπικτων κρατών και εντάσσεται στις τάξεις της ΙΟΚΑ με καθήκοντα πολιτικού τομιάρχη και γιατρού των εγωιστών. Όχι, είπε και στις τότε ελληνικές κυβερνήσεις που δεν θέλησαν να διακινδυνεύσουν τις σημαντικές τους σχέσεις για τη λύτρωση του υπόδου ελληνισμού της Κύπρου. Αργότερα θα διαφωνήσει στη σύσκεψη, στη διάσκεψη του Λονδίνου για τις συμφωνίες διοίκησης του Λονδίνου με τις οποίες ιδρυόταν μεν η Κυπριακή Δημοκρατία αλλά υπό τη δαιμονία, με κολοβή ανεξαρτησία, με φοιτητικά κριτήρια, με ένα δοσμένο ενή λειτουργικό συμπέγμα που έδωσε αργότερα τη δυνατότητα στην Τουρκία και την Βρετανία να οργανώσουν την τουρκική ανεξία κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε αυτή τη φοβερή περίοδο η παρέμβαση του Βάσου Μισαγίδη ήταν σωστική. Οργάνωσε το Λαϊκό Στρατό της Κύπρου που αντετάχθηκε στα αντιτουρκικά σχέδια με κορυφαία στιγμή την απελευθέρωση του Πενταδάκτυλου από τους τουρκικούς θύλακες. Όχι, είπε και σε διάφορα άλλα σχέδια επίλυσης του Κυπριακού, τα οποία ουσιαστικά ήταν σημαίνες παγίδες που θα οδηγούσαν σε λύσεις στα μέτρα της Τουρκίας και των μεγάλων συμμάχων της. Μεταξύ αυτών ήταν το σχέδιο του Αμερικανού διαμεσολαβητή Ντιν Άτσεστον, που απέριψε και ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας Ρόμπερτο Παντρέου. Οι προτάσεις του Κλίφορντ, οι ιδέες Γκάλι, του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και οι δείκτες Ντε Κουελιάρ, επίσης Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Όλοι δεν είχε ο Βάσος Μισαγίδης στην έκθεση Γκάλι-Λάζα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επίσης, η οποία προέβλεπε ανεξάρτητο κυρίαρχο ενιαίο κράτος και διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων και των μειονοτήτων φυσικά που απέκτησε βέβαια η Τουρκία. Δεν συμφώνησε εξάλλου με την αλλαγή πορείας του 1959 που αντικαταστάθηκε το αίτημα της αυτοδιάθεσης με εκείνο της ανεξαρτησίας το οποίο διευκόλυνε και τα μετέπειτα σχέδια των άνθρωπων και των Τούρκων. Ο Βάσος Μισαγίδης είναι εκείνος που με τις νόμιμες αντιστασιακές ομάδες σήκωσε το κύριο βάρος κατά της προοδευτικής οργάνωσης της ΙΟΚΑ ΒΙΤΑ που ήταν η προέκταση της Σούντας των Λατινών στην Κύπρο και ο πρόδρομος του πραξικοπήματος, όπως αυτό σχεδιάστηκε από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών τότε Χένρι Κίσινγκερ. Τον βρίσκουμε μπροστάρι στον αντιστασιακό αγώνα του ελληνισμού και εκτός συνόρων κατά της Σούντας. Μόνος δε ενώπιον της Κυπριακής Βουλής καταδικάζει την Χούντα όταν τα άλλα πολιτικά κόμματα συνεργάζονταν με αυτή ή σιωπούσαν. Δεν θα συμφωνήσει με την απόσυρση της ελληνικής ιεραρχίας από την Κύπρο και θα πρωτοστατήσει στην εφαρμογή του ενιαίου αμυντικού δόγματος Ελλάδας και Κύπρου και θα αποσύρει τον Υπουργό Άμυνας της ΕΔΕ από την κυβέρνηση για τη μη άφηξη των ρωσικών πυράβλων S-300 στην Κύπρο. Θα σηκώσει άλλωστε με τις νόμιμες ομάδες αντίστασης το κύριο βάρος κατά του πραξικοπήματος εναντίον του Μακαρίου με πολλές θυσίες αίματος αλλά και απόπειρες κατά της ζωής του. Θα ηγηθεί ακόμα μόνος εξόδου των άλλων πολιτικών της προσπάθειας επιστροφής του νόμιμου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ο οποίος διέλυκε στο εξωτερικό
κατά το πραξικόπημα. Ιστορικό όμως παραμένει και το όχι του στο σχέδιο του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, γνωστό ως σχέδιο Γιουνές, που έγινε τότε αποδεκτό από τον παρανόμωσο Χρυσέντα πρόεδρο Βλάχου Κυρίδη και το οποίο προνοούσε τη διασπορά του τουρκικών στρατευμάτων σε όλη την Κύπρο, όπου υπήρχαν Τουρκοκύπροι προκειμένου να μην καταλάβουν, δείτε, άλλα εδάφη της Κύπρου τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής. Αν γινόταν δεκτό αυτό το σχέδιο, από τότε η Κύπρος θα ήταν τουρκική. Αγέροχος, άφοβος, θα σταθεί μπροστά στους πραξικοπηματίες που τον ανέμεναν να τον εκτελέσουν εντός της αίθουσας, όπου εσυζητεί του εκείνες τις τραγικές ώρες η τύχη της Κύπρου, για να τους πείσει για την προδοσία που άπελα τους ίσως εξυπηρέτησαν και να τους καλέσει σε αγώνα κατά των Τούρκων εισβολιών και επιστροφής του νόμιμου Προέδρου Μακαρίτη. Δεν συμφώνησε επίσης στην εγκατάλειψη της αποκόσμου από τους κατοίκους, ούτε βέβαια με τις άτυπες συμφωνίες Μακαρίου Νεκτάς για την περιφερειακή διπλωματική ομοσπονδία, τις οποίες κατήγγειλε μετά ο ίδιος ο Μακάριος, αφού επίσης από τον Βάσο Μισαλίδη ότι αυτές χρησιμοποιούνταν για να εδραιώνει η Τουρκία κατεθελεσμένα της συμβολής. Μια άλλη ιστορική άρνησή του ήταν για το σχέδιο Ανά, με το οποίο διαλυόταν η Κυπριακή Δημοκρατία και δημιουργεί το ένα μόρφωμα προτεκτοράτου της Τουρκίας και της Αγγλίας. Ο Βάσο Μισαλίδης κινητοποίησε και πάλι τον λαό για να φτάσουμε στο ιστορικό αποτέλεσμα της απόρριψης του σχεδίου από το 76% του Κυπριακού ελληνισμού στο δημοψήφισμα του Διεξήφη. Στο θέμα αυτό ο Βάσος Λυσσαλίδης διαγώνησε κάθετα και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Ψινίκη και τον κυβερνών κόμμα του Πασόκ. Όχι όμως πρόταξε και στον τότε πρόεδρο Τάσο Παπαδόπουλο και τους άλλους πολιτικούς ηγέτες της συνομιλίας στη Νέα Υόρκη το 2004, που δέχτηκαν την επιδιαιτησία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Συνομιλία Διαλύσεων του Κυπριακού, η οποία επιδιαιτησία έστησε το τραγικό για την Κύπρο σκηνικό στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας πριν το δημοψήφισμα. Μέα κούλπα, είπε δημόσια τότε ο Τάσος Παπαδόπουλος. Το όχι που ακούστηκε βροντερόπια στις καταστροφικές προτάσεις του σημερινού Προέδρου Χριστόφια προς τους Τούρκους που χαρακτηρίζονται επίοικως ως χειρότερες του σχεδίου Ανά, αλλά και στη συμφωνία του με τον πεθανό πρωθυπουργό Γκόρντον Μπράουν για τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο. Τελειώνω με το εξής. Στα 1963, ο τότε σύμβουλος της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ευρωσία κάλεσε σε γεύμα τον Βάσο Μισαλίδη και αδιάτροπα του πρόσφερε μισό και πλέον εκατομμύριο λίρες τότε για να σταθεί εναντίον του παπά, δηλαδή του Μακαρίου, και να αναλάβει αυτό την Προεδρία του κράτους. Περιττώ να σας πω ότι τον άφησε στα μισά του διαβήματος και αμέσως ενημέρωσε τον πρόεδρο Μακάρι. Άρετα από λίγο χθε για την πρωτοθύρα να Μακάρι στον βίο. Ορίζει ο προπάτορας μας Αριστοτέλης, ότι δηλαδή αρετή με πολύ κόπο δημιουργείται, όμως είναι το υπέρτατο απόκτημα της ζωής. Μια ρίση αντικατόπτρισμα του ενάρετου ανδρός, του Βάσου Μισαλίδη. Είναι για όλους αυτούς τους λόγους που προαναφέραμε και όχι μόνο, που δεν πρέπει ποτέ και κανένας να συγκρίνει τον Βάσο Μισαλίδη με οποιονδήποτε άλλο. Γιατί απλά ο Μισαλίδης είναι αυτό που δεν είναι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ο ομότιμος καθηγητής του Πολιτιστήμιου Αθηνών, ο κ. Ανδρέας Βοσκός, ο οποίος είχε εκφωνήσει την κύρια εισήγηση με θέμα Βάσος Λυσσαλίδης, ο γιατρός, ο άνθρωπος, ο αγωνιστής. Σπάνια έχω νιώσει τόσο αμήχανος, εκλεκτές και εκλεκτοί κυρίες και κύριοι, τόσο ανεπαρκής, τόσο αδύναμο να εκφραστώ όσο τώρα, κλήθηκα να περιγράψω και να αποτιμήσω με λόγια στα στενότερα πλαίσια μια ολιγόλεπτη εισήγηση την τόσο γνωστή και συνάμα πολύχρονη και πολυσχηδή προσφορά του Βάσου Μισαλίδη στην επιστήμη, όπως και στην τέχνη, στους εθνικούς και λαϊκούς αγώνες.
αγώνες για εξωτερική και εσωτερική ελευθερία και δημοκρατία, κατάξιωση και προκοπή, του γιατρού που γίνεται σύμβολο αγωνιστικότητας και ανθρωπιάς για τους πανέλληνες και όχι μόνο. Γεννημένος στα Λέκταρα, το Μάιο του 1980, ο Βάσος Λιθαρίδης, οπλισμένος με σπάνια ρήπτικα προσόντα και μεγαλωμένος μέσα στην εξαίσια ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος σε καιρούς παθμούς, με έντονες τις καθημερινές αγωνίες των ανθρώπων για εξασφάλιση των προστοζήνων Αιγαίων και συνεχής τους σκληρούς αγώνες για το έμπ και ελευθέρωση, χάλκεψε μέσα σου μια απέραντη ευαισθησία και λύψα για ό,τι καλό καταθώ και μια θαυμαστή σε δύναμη διαμετωπή αγωνιστικότητα. Η φίτηση στο Παγκύπριο Γυμνάσιο τόνωσε τα στοιχεία αυτά και του πρόσφερε στερεό γνωστικό υπόβαθρο. Με άριστα αποφύτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ασκώντας την Ιατρική στην Κύπρο, όντας προσωπικός γιατρός του Μακαρίου και διατελώντας σύν της άλλης πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κουπράτης και του Πανεπιστημίου Ιατρικού Συλλόγου, του οποίου είναι τώρα επίσημος πρόεδρος, αλλά και της Βαλκανικής Ιατρικής Επιτροπής Κύπρου, βίωσε τόσο έντονα το λειτουργήμα, ώστε ο λαός τον αντάμιξε με τον μόνιμο τίτλο «Ο Γιατρός», που έχει από καιρό υποκαταστήσει το ονοματικό μνημόνιο όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στην Ελλάδα και όπου γης υπάρχουν Έλληνες μέχρι σήμερα. Και ας υπήρξε, όπως γράφει ο ίδιος, λιποτάκτης της ιατρικής στο τελικό στάδιο της ζωής του. Αν ζούσα στην Δανία, θα εξομολογηθεί σε συνέντευξη μετά την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 8 Νοεμβρίου του 2005, ίσως να μην ήμουν πολιτικός ηγέτης. Η κυρίως θέληση μου ήταν προς τη φιλοσοφία, ούτε καν προς την ιατρική, και ίσως να είχα μια άλλη διαδρομή. Επαναστάτης θα ήμουν, μέσα στα εθνικά απελευθερωτικά κινήματα θα ήμουν, αλλά ίσως να μην ήμουν ηγέτης ενός συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος. Όταν όμως η πατρίδα σου βρίσκεται υποδηγό αδικαιοκρατικό και γίνεται μια εθνικοαπελευθερωτική επανάσταση, η απουσία για μένα θα ήταν λίγο ταξία. Μετά είπα, αν απελευθερωθεί η Κύπρος, θα ασχοληθώ με την έρευνα για τον καρκίνο, το όνειρό μου από τη στιγμή που έγινε γιατρός. Έτσι, το ένα μετά το άλλο, με κράτησα στην ενεργό πολιτική. Όταν η πατρίδα σου πρέπει να απελευθερωθεί, δεν ζητάς από τους άλλους να το κάνουν. Είσαι και εσύ ένας από τους άλλους. Και στον ποιητικότατο, με την αριστοτελική έννοια φιλοσοφότερο της ιστορίας λόγω του, στη μεγάλη αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών θα τονίσει. Έχουμε θυστεί στην άποψη ότι η επιστημονική ανάλυση αποκλείει το πάθος και το συναισθηματισμό. Αν αυτά καθοριστούν ως νόθευση της αντικειμενικότητας, τότε ασφαλώς η θέση είναι φορτή. Όμως, όσο και αν είναι παράδοξο, χωρίς πάθος δεν υπάρχει ούτε έρευνα ούτε πρόοδος. Χωρίς αυτές τις ιδιότητες δεν θα είχαμε τα φαινόμενα που αστέρετε πόσο. Πολύ περισσότερο, δεν θα μαρτυρούσαμε απαγκή πρόση από κοινωνικές τρευλώσεις και εθνική ταπείνωση. Γιατί ο γιατρός γνωρίζει πως δεν υπάρχει άμυνα των θετικών συγκάλυψη της αλήθειας ή και της άγνοιας. Κακή διάγνωση ανατρέπεται μόνο με ανατροπή της διάγνωσης, όχι με αιτιολόγηση και ευρεοποίησή της, όπως μπορεί να επιτευχθεί από έναν καλό δικηγόρο για μια άδικη υπόθεση. Και όπως αυτό μετατρέπει τον γιατρό σε καλύτερο στοχευτή της αλήθειας. Η ιατρική, συνεχίζει, με έφερε σε στενή επαφή όχι μόνο με τον ανθρώπινο πόνο, αλλά και με την κοινωνική αδικία, με την τρομακτική διαπίστωση ότι ακόμα και σε θέματα ζωής και υγείας υπάρχουν τάξεις προνομιούχων και εξαιρεμένων. Όμως, με διοδήγησε και στη διαπίστωση ότι σε συνθήκες στέρησης της εθνικής ελευθερίας και της αξιοπρέπειας ο άνθρωπος νοσεί και ο κοινωνικός ιστός είναι ανώμαλος. Και έτσι, για να συνδυάσω τον διπλό μου ρόλο, δεν θα ήθελα να ήμουν γιατρός χωρίς όδιο και δεν θα ήθελα να βρισκόμουν στην πολιτική με σκλαβωμένη πατρίδα, με ξένους και με δαιμόνες, με μειωμένα δικαιώματα και να μου αρνούνται και τη δυνατότητα θεραπευτικής παρέμβασης. Παράλληλα με τις σπουδές του στην Αθήνα, ο Βάσος Λιθαρίδης ξεκινά δυναμικά τη σύντομη αγωνιστική πορεία του ως Γενικός Γραμματέας της Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακών Σωματείων Ελλάδος και κυρίως ως οργανωτής και πρόεδρος της Παρασπουδαστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα
στην οποία συμμετέχουν όλες οι νεολαίες, πάντα και ορθματιστικό συχνά μη επικανόμενο, και η οποία πρωτοστατεί στις μαζικές αγωνιστικές εκδηλώσεις για ένωση της Κύπρου με την μητέρα Ελλάδα. Με την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αντιεργατικού Αγώνα της Κύπρου την 1η Απριλίου του 1955, εντάσσεται στη στάση της όπως πολιτικός τομέας της και συμμετέχει στην 35μελή Κυπριακή Αποστολή της Συνομιλίας του Λονδίνου το Φεβρουάριο του 1959, όντας ένας από τους 8, όπως και ο Τάσος Παπαδόπουλος, που διαφωνούν και συμβουλεύουν τον Ματάριο να μην αποδεχτεί τη συμφωνία της Ειρήνης Λονδίνου με την πεποίθηση ότι δεν θα λειτουργήσει λόγω των αντιδημοκρατικών διατάξεων και κυρίως της πολιτικοστρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας. Οι δημοκρατικές του όμως αρχές δεν τον άφησαν, όπως δεν άφησαν και τον Τάσο Παπαδόπουλο και άλλους, να κινηθεί δικαστικά ενάντια της συμφωνίας. Αν αντιδραστούμε, θα τα χάσουν όλα, τον διεξάγουν στο τελευταίο μήνυμά του διεγενής. Μα τον έφεραν στις πρώτες γραμμές του αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον. Με την έκρηξη της τουρκοκυπριακής ανταξίας τον Δεκέμβριο του 1963, επικεφαλής λαϊκού στρατού υπό την αιγίδα του κράτους, πρόσφερε τα μέγιστα για να αποτραπούν τα κύριστα. Στον αντικειμενικό αγώνα πήρε ενεργό μέρος σε συνεργασία με αντιστασιακές οργανώσεις. Και μετά τη συμφορά του 1974, κήρυξε εθνική συμφιλίωση με το σύστημα «Δεν υπάρχουν προδότες λαοί, αλλά προδομένοι». Και όσοι παρασύρθηκαν από καλόλυτα συστήματα και είδαν τώρα την πραγματικότητα, έχουν θέση στην εθνική οικογένεια. Εμείς εδώ στην Κύπρο, μας είπε όταν μας δέχτηκε στο σπίτι του ως μέλη του πρώτου ενωτικού διαπαραταξιακού διοικητικού συμβουλίου της Ενότητας Κυπρίων Ελλάδας, με τον Αίμνη στο Μάριο Τόκα και αλλούς, πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε την Ελλάδα, όχι ανάλογα με το ποιος κυβερνάει εκεί. Και το έκανε πράξη ζωής. Ως πρόεδρος και αργότερα ως επίσημος πρόεδρος της ΕΔΕΚ, που ίδρυσε το 1969, ως βουλευτής και ως πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και ως τέλεχος αναρρύθμιτων διεθνών κινημάτων ειρήνης με παγκόσμια απήχηση, με χαρακτηριστική την παρέτηση και από την Προεδρία της Κυπριακής Επιτροπής Ειρήνης όταν έγινε η εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στην Ουγγαρία, προώθησε όσο ελάχιστα τα δίκαια του κυπριακού λαού, όλων των νόμιμων κατοίκων της Κύπρου, των τουρκοκυπρίων συμπεριλαμβανομένων και τα ανθρώπινα δικαιώματα των όπου γης αντικειμένων. Και όταν ήρθε η κρίσιμη ώρα του δημοψηφίσματος για το αλίστου μνήμης πέμπτου σχέδιου ΑΝΑΝ, δεν δίστασε να αναλάβει την πρωτοβουλία για την απόρριψή του και να αναλυθεί σε πολύτιμο υπερκομματικό διεθνικό ηγέτη. Εκμυστηρεύεται ανάμεσα στα άλλα στην ανωτέρω μνημονευτήσα στην έμπνευσή του. Το σχέδιο ήταν έκτροπο. Λυπούμε που μιλώ λίγο με φανατισμό μετά από τόσο καιρό και αφού το απέριψε ο λαός, αλλά αισθανόμουν ότι πληγωνόταν η ανθρώπινη και η εθνική μας αξιοπρέπεια και μόνο να το συζητώ. Γιατί να τολμήσουν να μας βάλουν ένα τέτοιο σχέδιο μπροστά μας, αυτό ήταν το συνέστημα που με έπνιγε. Έχω μια γνωμοσύνη στο λαό μου. Παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά του κόμματός μου ήταν πάντοτε χαμηλά, γιατί τις ώρες της κρίσης έχει ευθυκρισία. Την ώρα του σχεδίου ΑΝΑΝ ήμουν ο ηγέτης του 76%. Είπα το περιβόητο που είπε πρώτος ο Γεώργιος Παπανδρέου, ότι πολλοί μας ερωτεύονται και λίγοι μας παντρεύονται. Αλλά διερωτεύονται, ο έρωτας δεν είναι καλύτερος από το γάμο. Έχω τη συνέστηση ότι ο λαός με πιστεύει και την ώρα της κρίσης θα ακολουθήσει. Αυτό είναι μια υπερβολική ειλικρινή. Και στο μνημονευθόν, αναμεθέντα ποιητικότητα το λόγο του, δίνει έντονα το αληθινά πατριωτικό στίγμα του και διαγράφει λαμπρή την παρακαταθήκη του. Στον εθνικό τομέα, οι εκκρεμότητες είναι πια καταπληκτικές. Στην Κύπρο, η ατομική και εθνική αξιοπρέπεια συμπλήγονται από την παρουσία ξένου κατοχικού στρατού, την κυδαιμονία, την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μας απειλούν επισύοντας την υπεροχή ισχύως, όμως εμείς θα αντισταθούμε όχι και να είναι, όσο δυνατή και να είναι. Προβάλλω, είσαι μικρός. Αν κάνεις ένα ακόμα βήμα, θα σε αφανίσουν. Απαντώ. Αν δεν το κάνω, θα είμαι ακόμα πιο μικρός. Και αυτή η τοποθέτηση δεν προκύπτει από ρομαντική διάθεση,
αλλά ορθολογική ανάλυση δεδομένων και ενδεχομένων συμφερόντων. Παρουσία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η πλασματική ειλικρινή ευρωπαϊκή στροφή της Τουρκίας δημιουργούν νέες δυνατότητες. Γιατί κατοχή και ευρωπαϊκή πορεία όπως έννοιε συγκρούονται. Γιατί το ευρωπαϊκό κεκτημένο αποκλείει κοινωνικά δικαιώματα, στρατιωτική παρουσία, καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιφρόνηση των αποφάσεων των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Άλλωστε, ζωή χωρίς αξιοπρέπεια και ελευθερία δεν νοείται. Όσο και αν φαίνεται υπερβολικό, οι δυνάστες πεθαίνουν πάντα πιο γρήγορα από τους δυναστευόμενους και οι πρωταγωνιστές και νεκροί επιβιώνουν. Η δημοκρατία, η ελευθερία, η αξιοπρέπεια είναι έννοιες αλλιέργειες. Θα αγωνιζόμουν για τα δικαιώματα κάθε ομάδας με την ίδια ένταση που θα υπερασπιζόμουν τα δικά μας. Αν συνηθισμός είναι να μη συμβιβάζουμε με μισή πατρίδα, μειωμένη αξιοπρέπεια και κονδυλωμένα δικαιώματα. Αν εξυπηρετισμός είναι, ως Ευρωπαίος, να μην ανέχουμε να είμαι δεύτερης κατηγορίας πολίτης στην ίδια την πατρίδα μου, τότε παραμένω αδιόρθωτος εθνικιστής. Αν εξυπηρετισμός είναι να παραμένω αμετάθετος στην προάσπιση των δικαιωμάτων του λαού μου, τότε δηλώνω αδιόρθωτος εθνικιστής. Τον ίδιο τίτλο θα πρέπει να μου εκχωρήσουν τότε στο Σοβέτο και το Τάρ Ελ Ζάτα, στα 7.000 τουρκικών φυλακών και στο ξεραμένο αρμένο πόλεμο στα Άρνα, γιατί απεχθάνουμε την εθνική αυτοκτονία. Γι' αυτό αυτοπαρεμπιδεύτηκα σε αγώνους άσχετους με την εθνική μας υπόσταση. Αλλά, αν ξεχάσω την ειρήνια, θα έχω ενταφιάσει την αξιοπρέπειά μου. Αν διαγράψω τη μόρφη, θα έχω ακροτηριάσει το σώμα μου. Αν αφήσω ορφανό το μάτι στο δίκο μου, θα με κυνηγάει ο εφιάλτης του προδομένου ονείου. Θα με κυνηγάει ο ζήνωνας του κείμωνας. Αγωνιώ να σας μεταφέρω ένα αλλιώτικο μήνυμα, πως ο πανάρχος ελληνισμός της Κύπρου, αναπόσπαστο τμήμα του έθνους, δεν παραμένει απλώς ζωντανός. Δεν κρατάει μονάχα άγνωστο στις σύγχρονες θερμοφύλες, αλλά οδεύει πιστός στις αθάνατες παραδόσεις για ελευθερία και δικαίωση. Και δεν απελευθερωθώ από αυτό το πρωτείο, όσο το δίθεν διάκριτο συρματόπλευμα της ντροπής πληγώνει την αξιοπρέπειά μας, όσο υπέρτερη κατοχική σημεία στο μεταδάχτυλο συνοδεύει τις εφιάλτες μας. Ο θάνατος δεν είναι δικαιολογητικό απουσίας. Το να νικάς το φόβος του θανάτου, καμιά δεν είναι, σου το λέω πάλι καρδιά. Ναι, γιατί το ξέρεις πως ο φόβος σκοτώνει πιότερο από το θάνατο και η προσήλωση σε αρχές σκοτώνει το φόβο. Οραματιστής, αγωνιστής, αληθινός Έλληνας πατριώτης και συνάμαχος μοπολίτης, πολιτικός ηγέτης λαϊκός, όχι λαϊκιστής, και συναρπαστικός εθνεγέρτης, όχι λαοπλάνος, καταξιωμένος επιστήμονας, ζωγράφος και ποιητής, ευαίσθητος άνθρωπος, με το άλφα κεφαλαίο και έντονο, ο Βάσος Γλυσταρίδης, κέρδισε επάξια την εκτίμηση και την αγάπη του λαού σε εθνική και παγκόσμια κλίμακα και την αθανασία με τους ακατάπτυπους στους αγώνες ελευθερίας και τις συγκλονιστικές και απέθαντες παρακαταθήκες. Το ξέρεις όμως δεν πρέπει. Χρωστάς ακόμα πολλά. Γιατί μπορείς ακόμα να προσφέρεις πολλά. Γιατί ο προσβλέπεις ο ίδιος, ο αγωνιστής, όσο πιο πολλά έχει προσφέρει, τόσο πιο πολλά χρωστάει. Γιατί ο τόπος σε χρειάζεται, σε χρειαζόμαστε. Γιατί σε περιμένει ο μεταδάχτυλος να τον ελευθερώσεις και πάλι. Να είσαι καλά για τρέχον. Και τώρα, στο βήμα κάτι ο ιστορικός σύμβουλος κ. Στεφιούλης, για να κάνει μια προσέγγιση μέσα της πλευράς του τιμωμένου προσώπου. Δηλαδή, να κάνει προσέγγιση στο ποιητικό του πράγμα. Κυρίες και κύριοι, ο Βάσος Μεσαρίδης ως πολιτική και πνευματική προσωπικότητα έχει ξεπεράσει τα όρια του ελληνισμού. Η ζωή του είναι ταυτισμένη με την αναζήτηση της ελευθερίας, όχι μόνο της Κύπρου, αλλά και των όπου γης καταπληκτωμένων και αποζωμένων λαών. Ο πολιτικός του ορθολογισμός, η ευθυπησία, το ήθος,
και ο βηματισμός του πάντοτε προς την κατεύθυνση της αλήθειας εξακολουθούν να επηρεάζουν επί πολλές δεκαετίες τον ορού της ιστορίας της Κύπρου. Βεβαίως, η αναφορά στη ζωή του την πολιτιστική δράση δεν είναι δυνατόν να χωρέσει στο πλαίσιο μιας τιμητικής εκδήλωσης όπως η σημερινή. Τα στενά χρονικά όρια της δεν αρκούν για να μιλήσουμε ευαρκώς για την προσφορά στην πατρίδα και για το έργο του στον χώρο της ζωγραφικής της ποίησης. Θα επιχειρήσω λοιπόν να αναφερθώ ακροτηγώς στο ποιητικό του έργο, ζητώντας εκ των προτέρων ποιήτια για όσα θα πω, αλλά και για όσα θα παραλύσω να πω. Η ποιητική παραγωγή του Βάσου Μισαλίδη αριθμεί περίπου 1000 ποιήματα. Γράφει από την ηλικία των 17 χρόνων. Το μεγαλύτερο μέρος των ποιημάτων αυτών παραμένει ανέκδοτο. Ο ίδιος μου έλεγε σε πρόσφατη συνάντησή μας ότι δεν προέβη σε έκδοση των περισσότερων ποιημάτων του γιατί περίμενε να γράψει κάτι καλύτερο. Η ποίηση βεβαίως που έγραψε περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την αξιόλογη ποίηση. Το διάστημα 2009-2010 εξέδωσε τρεις ποιητικές συλλογές στις οποίες περιέκτησε ιστορικές μαρτυρίες και προσωπικά προλογισμό της διαδρομής του αλλά και για χάραξη πορείας στο μέλλον. Το όνειρο και ο ρεαλισμός χαρακτηρίζουν τα ποιήματα και των τριών συλλογών και αφήνουν να διαφανούν η εμπληκτής παιδεία του ανδρός, η ευαισθησία, η πείρα και η σοφία. Η πρώτη του συλλογή με τίτλο «Ποιήματα» παραπέμπει σε γεγονότα που συντελέστηκαν στην Ίσο κατά την περίοδο του αγώνα αλλά και τις επόμενες δεκαετίες. Ανακαλούνται στη μνήμη μεγάλες στιγμές και μορφές της ελληνικής ιστορίας. Περιπέτειες, παιδινή, προσδοκίες, ανεκπλήρωτα όνειρα και αποτελούν αφορμή για αναπόλυση, προβληματισμό και διαμαρτυρία. Γεγονότα και πρόσωπα ανάγονται σε βιβλικά σύμβολα και γίνονται όπλα αντίσταση στη φθορά, τρόποι υπόθεσης του χρέους και του καθήκοντος. Η επιστροφή στο παρελθόν και η προφορά ομάδων ανθρώπων, πόλεων και χωριών, που είναι συμφασμένα με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της Μεγαλονήσου, λειτουργεί ιστορικά, γιατί απομακρύνει έστω και παροδικά από τη σύγχρονη καταπληκτική πραγματικότητα. Παράλληλα όμως ενδυναμώνει τη θέληση να μην χαθεί η επαφή με τις πατρογονικές ρίζες και η με κάθε τρόπο διατήρηση της ελληνικής συνείδησης. Η Λάκρυπος, η Σόλη, η Σαλαμίνα και όλες οι αλυσοδεμένες σήμερα από τους κοινοβιούς του Αττήλα περιοχές υπήρξαν αιωνίως ελληνικές και πρέπει να ξαναβρούν την ελληνικότητά τους. Κι αν το πικροπροδομένο, το πορεινό το άψυχο κύμα μολύνει του κανάλι στη λάπη του τα χνάρια, κι αν στο αρχαίο θέατρος του σώσης θυμώθηκε η αρχαία λαλιά, κι αν της Σαλαμίνας τα πληγωμένα γάλματα λυσοδέμουν αλόχονες σορδές, κι αν των αρχαίων οι ρίζες στο ριζοκάρτο σοβοτίζονται με πίκρα και αφιόνι, κι αν ο κύμωνας νεκρός ξεχάστηκε στον αιώνιο ύπνο, κι αν στη Μητρόπολη αμέριν εκμαντεύουν τους νέους Πέρσες, να διατεντεύουν το χτες, το σήμερα και να πηγούν το αύριο, ένα σου λέω. Εμείς τα χνάρια μόνο θα τα κρατήσουμε. Στην Έφυγα θα ξανακούσουμε τη γνώριμη λαλιά. Στη Σαλαμίνα θα σου ξαναζωντανέψουμε τους Ολύμπιους θεούς. Τις ρίζες θα κρατήσουμε με πείσμα ζωντανές. Τον κύμωνα από τον ύπνο εμείς θα το ξυπνήσουμε. Και εγώ αφού δεν θα σε ξαναδώ στην ξεχασμένη τώρα πια Μητρόπολη, το μήνυμα θα αυτό να μεταφέρω πως το αιώνιο παραμένει αιώνιο και το αιώνιο θα είναι ελληνικό. Διαπιστώνουμε ότι η αναγωγή στο εντόπιο αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της ποιητικής γραφής του Βάσου Μισαλίδη. Τόπος και ιστορία συνδέονται μετασχηματίζοντας το παρόν σε μνήμες από το παρελθόν και προσδοκίες για το μέλλον. Πέρα όμως από την γεωγραφική, την οικονομική ή την όποια άλλη σημασία του, ο τόπος προσλαμβάνει και σημασία επιπαρξιακή που ενώνει με την αλήθεια.
οποιαδήποτε στηρίχνωση και πολύ περισσότερο η βία στηρίχνωση του τόπου ακροτηριάζει την ησυχία η οποία πάει να αισθάνεται ως όλων. Ο διαμοιρασμός της Κύπρου και η περιφορά της από τους ισχυρούς της γης στα διεθνή βαζάρια βιώνεται ως σωματική εμπειρία. Νιώθει λοιπόν την ανάγκη να κάνει ό,τι είναι μπορετό προκειμένου τα αποκολλημένα μέρη του σώματος να επανενωθούν και να του προσδώσουν έστω και τραυματισμένη την αρχική μορφή. Για να αναπτύγει όμως ο ίδιος της δικαιοσύνης και να βρουν ανάπαυση ως ημόχαση για να γράψουν την ιστορία αυτού του τόπου, πρέπει να αντισταθεί στον κατακτητή. Παράλληλα όμως πρέπει να αντισταθεί και σε όσους αποστασιοποιούνται από το παρελθόν, σε όσους αρκούνται στον επιδαιμονισμό του παρόντος, τους αμέριμνους, όπως ο ίδιος τους αποκαλεί. Γιατί η έλλειψη γνώσης για το παρελθόν κάνει το μέλλον αβέβαιο και δημιουργεί κίνδυνο να ξεριζωθούν και από την ιστορία τους, οι ξεριζωμένοι από τα πατρικά τους κόμματα. Γνώστης όλων των Ιουνιδίνων ο Βάσος της Σαρίδης, με την ποιησή του προβάλλει την πολυαίωνη πορεία της Κύπρου, διεκπραγωγεί τα πάθη και τις δοκιμασίες της, επικαλείται μεγάλες στιγμές του ελληνισμού, αμήνεται στη λησμονιά, μελαγχολεί για την κάμψη του αντιστασιακού χρονήματος και τη διαμόρφωση συμπεριφορών χαλαρότητας και αναρωτιέται. Πού είναι το υπαίσθητο της Λεβενδιάς που γέννησε το πράγμα. Διαβλέπει όμως ότι με χρόνια και καιρούς η δικαίωση θα επέζει με νοφιαδιακά. Μπορεί τώρα στον μεταδάκτυλο σημαίες, ξένες και κακόφωνη λαλιά να προσπαθούν να θυμώσουν την αρχαία γραφή και να ξεγράψουν μόνιμα τροχολαλιές και μνήμη. Αλλά ο ποιητής είναι βέβαιος ότι ο αγώνας για την εθνική αποκατάσταση θα συνεχιστεί όσες προσπάθειες, όσες θυσίες και αν απαιτηθούν. Τα καρδιά που κρατούν σταυρωμένα τον καταδάκτυλο θα αφαιρεθούν. Εγώ και μόνο στεναχωρευτώ όσο μπορώ και όπως μπορώ τους ίδιους να ψηλώσω. Κι αν το γλυκό της θάλασσας νερό δεν σου πίνε το μούτρο, το αίμα μου χρωστώ να σου δανείσω δροσέα την αφιλοξενή του συντροφιά. Στίχοι όπως οι προηγούμενοι ευαγγελίζονται το ποθούμενο. Ενισχύουν την αισιοδοξία και την προηγούμενη χρόνια της πρόσβασης στο όνειρο. Γράφονται από έναν άνθρωπο που έχει βαθιά χαραγμένη στη μνήμη του τις σελίδες δόξας που έφτασαν οι αντάρτες της ΕΟΚΑ, στην οποία εντάχθηκε με την έναρξη του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα. Γι' αυτό και η ακροσύνη και οι ρωμάτες της ελευθερίας, όπως και οι τόποι στους οποίους διέλαμψαν, είναι συνεχώς παρόντες στην ποιησή τους. Συχνά επικοινωνούν μαζί τους και υπενθυμίζει ότι η παρακαταθήκη τους αποτελεί οδηγό και κήρυκα και τους μην και τους έρθει. Λέει στον τελευταίο των απαγωνιστέντων σε βαγόρα Βαλκαρίου. Δεν βρήκε σε βαγόρα της Λευτεριάς στα μονοπάτια στα 17 και εμείς βαχανιασμένοι νοεράς ακολουθούμε έφυγε από αυτή άσκη να ανοίγεις λεωφόρους Λεβενδιάς να μαλαίνει αλόγια με το θάνατο νεκρό. Πώς να πεθάνεις σε βαγόρα αφού δεν κέρασες ποτέ. Τα 23 ποιήματα της δεύτερης συλλογής της Σαβέρνης μας γυρίζουν για αυτά στο παρελθόν και μας βοηθούν να γνωρίσουμε τον Βάσο Τσαρίδη ως ένα απλό καθημερινό άνθρωπο. Τόπος η Αθήνα και χώρος κυρίως η ταβέρνα του παιδί στα Πατήσια, όπου με αγαπημένους φίλους συζητούσε τις ανησυχίες της νεανικής ηλικίας. Η μνήμη γυρίζει νοσταλγικά σε ευχάριστες και ανέμενες στιγμές, στα στενά της πλάκας, στην Κεσαριανή, στο υπόγειο της Ζωοδόχου. Επιστρέφει στα χρόνια κατά τα οποία παρά τις όποιες δυσκολίες υπήρχε αισιοδοξία. Ο χορός του τραγούδι, η έθνη διάθεση, ο θαυμασμός του γυναικείου κάλους προβάλλανε συχνά στα ποιήματα αυτά. Ωστόσο, δεν απουσιάζουν τα στοιχεία που θα παρακολουθήσουν την κατοπινή του δράση από και τα τραγούδια που με τις φιλικές τους συντροφιές έλεγε στις ταβέρνες συχνά για αντίσταση μιλούσαν. Η τελευταία ποιητική συλλογή με τίτλο «Κραυγές» αντιπροσωπεύει περισσότερο τον Μάσο Ψαρίδη ως άνθρωπο που έταξε τον εαυτό του στην υπηρεσία της πατρίδας. Ο
σαν τροποπόληση κέντρο των σκοπών και των στόχων του την ενότητα της Κύπρου, την προστασία αρχών και αξιών που αποτελούν τα αγωνάρια της διακομικής της πορείας. Μιας πορείας ανεξίτητος τραγισμένης από ελληνικότητα στην πιο καλή της έκφραση, όπως έγραψε ο Γιώργος Υπέρης. Αντιπροσωπεύει επίσης η συλλογή αυτή των βάσων της Σαρίνη ως άνθρωπο που μάχεται την αδικία, υπερασπίζεται με πάθος τις ιδέες του, αντιστέλει και στην βία και στην αυτερεσία, καταγγέλει την υποκρισία και το ψεύδος των ισχυρών, στιγματίζει τον εφησυχασμό, αποδοκιμάζει τους συμβιβασμούς, αγωνιάζει το αύριο του τόπου και αποφασίζει να μείνει στην πρώτη γραμμή ως το τέλος. Η αιμονή προκτή αποτυπώνεται σε πολλά ποιήματα, εντονότερα όμως και πιο καθαρά στο ποίημα «Να πεθάνω χωρίς να γονατίσω». Όχι, δεν δέχομαι να γονατίσω. Όχι, με καρτερούν οι σύντροφοι στο σχηματόπλευμα, οι νεκροί στον πεδοδάκτυλο. Όχι, να πεθάνω ναι, να γονατίσω, όχι. Βεβαίως με το θάνατο έχει λύσει τους λογαριασμούς του προπολού. Δεν τον φοβάται. Τον συνάντησε πολλές φορές και τα πήγε αυτό. Η μάστα του γιατί έτσι όχι φοβερή. Και εγώ ακόμα νιώσει δεν του στρέψα την πλάτη. Αυτός δηλώς έφτασε την τρομακτική φοριά και τη γομάχησε. Η αφοβία του θανάτου, το υψηλό χρόνο, η μαχητικότητα, η αγωνιστική διάθεση, επ' απόλου τα όλα της, την φλογερής φιλοπατρίας, που ενισχύουν το πάθος με το οποίο συνεχίζει να οραματίζεται και το πεταλάκτιο. Εγώ, ξένος διαβάτης, δεν θα δορευτώ στο ξεραμένο κεφαλόδισο ή στην Καντάρα. Μια που χρωστάω επίσκεψη, χωρίς δεσπότες και χωρίς δεσμότες. Είναι φυσικό η ποίηση του Βάσου Σαββίδη να είναι βαθιά επηρεασμένη από όσα εξυπαίνονται στην Κύπρο τις τελευταίες δεκαετίες. Η τουρκική εισβολή και οι καταστροφές που ακολούθησαν, η βαρβαρότητα, το ξερίζωμα, η χαμή και οι αδικίες είναι καταστάσεις που αποτυπώθηκαν έντονα στην γραφή του. Δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο που έζησε τα ηρωικά χρόνια της ΕΟΚΑ 1955-59 να αποδεχτεί τη ματέωση του Λονίου για μια ελεύθερη πατρίδα και να μην αντιδράσει στην χώρα του σήμερα. Ο πόθος της ελευθερίας γίνεται συνώνυμος με την ποιήση, ποιητής αποδίδεται σε έναν αγώνα διατήρησης της εσωτερικής και διεκδίκησης της εξωτερικής ελευθερίας. Η ποιήση του Βάσου Φυσαρίδη είναι διαλογισμένη από τις αξίες που ενισώνουν τον άνθρωπο και τις ιδέες που δίνουν στη ζωή του νόημα και περιεχόμενο. Σταυρίζει σε όλους τους ήχους ότι η ελευθερία και η πατρίδα αποτελούν τα μεγαλύτερα αγαθά. Πρόκειται για ποιήση που ξεκινά από πολύ μακριά και φτάνει στα πολύ κοντινά. Ξεκινά από τους νεκρούς προγόνους, από το ιερό χώμα της Μεγαλονήσου, από τα σπασμένα γάλματα και τα φτυματισμένα αγγεία. Είναι εμπνευσμένη από το εκοπτικό δόμημα της Κυπριακής Ελευθερίας και τα υλικά. Από το θάνατο που έκρυπε τον Χαράλαμπο Μούσκο στο Μερσινάκι, τα άκυρα της Καλύβας στο Λιοπέτη, καπνισμένες πέτρες των Ισχύ και των Υπηγόρια της Ινδύου στο Μεχερά και του Κυριάκου Μάτσης στο Λίκο. Οι αγωνίες της όμως προεκτείνονται στο μέλλον από το οποίο δεν θα πλησιάζει ο ίδιος, έστω κι αν έχει πεθάνει. Μαζί σας θα αγωνίζομαι ζωντανός ή νεκρός όσο δουλεύτερο χορευτούμε στο δεύτερο καταλάκτυλο. Ως τότε μη με αναζητήσετε στους απώνες, οι αγώνες δεν τελειώνουν με το θάνατο, αλλά με τη δικαίωση. Αγώνας και ελευθερία, λοιπόν, είναι τα στοιχεία που κρατούν τον Βάσο Φυσαρίδη στο ύψος της αρετής και της ευθύνης. Εσκαλείται την αρχαία ελληνική γλώσσα, μιλάμε τη γλώσσα των μύθων της, ψάχνει τους καινούργιους ήρωες και οραματίζεται εκείνους θα παλινωθώσουν το όνειρο και θα αποκαταστήσουν την πληγωμένη αξιοπρέπεια. Η Κύπρος και ο ελληνισμός απλώνονται μπροστά του σαν μια επιχείρηση και την επιτυχία της οποίας είναι ανάγκη να επιστρατευτούν όλες οι εκδηλώσεις της ζωής, μηδέα εξελουμένης και της
της ποιήσης. Αυτή θα γυμνάσει τις ψυχές των Ελλήνων, θα τους απομακρύνει από τη σύγχρονη αμερενησία και θα τους ενδυναμώσει την προσπάθειά τους να διατηρήσουν την ιστορική τους μνήμη, να επαναποκτήσουν και να διαφυλάξουν τα δικιά τους. Σας ευχαριστώ. Για την τιμή με την οποία απονέμει το τίτλο αυτό και τον χρυσό ημίλογο στον τιμόμενο Πάστο Τσαρίνη, φιλολογικός σύλλογος Παρμασός. Τύχη αγραφή. Έδωξε τη εφορία του φιλολογικού συλλόγου Παρμασός πρώην πρόεδρο της Βουλής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πάστον Λυσαρίδη, παιδεία και σοφία υπερέχουν. Επίτιμον μέτρος αναγορές, επιστήμης έννοια και αρετής. Αφήνιση πι 7 Φεβρουαρίου 2012. Στην επιβολική Τουρκία και όχι μόνο.
Βέβαια, ο διακοινωτικός διάλογος άφησε τη μακαρή. Όμως, για να είμαι αντικειμενικός, θα πρέπει να αναφέρω ότι ο Μακάριος αντελεί το ατελέσπορο του διαλόγου και στην τελευταία ομιλία στην πλατεία Ελευθερίας διεκήρυξε ότι ο διακοινωτικός διάλογος διέφερε τη χρησιμότητά του, χρησιμοποιείται ως άνθρωποι για την Τουρκία και από εδώ και μπρος τους θέλουν πράγματι λύση να απευθυνθούμε πιέσεις προς την Τουρκία. Με μονόπλευρες παραχωρήσεις, διάφορες, εθνικισμό, επιτροπής προεδρία, ρατσιστικού τύπου, που οδηγούν σε προβλεπτά διέξοδα, αναμένεται διαφοροποίηση της Τουρκίας, της τάσης της Τουρκίας, όταν ο Νταβούτοβλου με ομότητα αλλά και ειλικρίνεια διακρίνει ότι αν δεν υπήρχε έστω και ένας Τουρκοκύπριος, η Τουρκία πρέπει να ελέγχει την Κύπρο, γιατί η Κύπρος είναι απαραίτητη στους σχεδιασμούς της να αποβεί μια περιφερειακή υπερδύναμη με παγκόσμια ευημερία. Επιβάλλεται άμεση ιδιοκτοπική πορεία. Προβολή Κυπριακού στην ορθή αντικατοχική του βάση. Καταγγελία της Τουρκίας στα διεθνή, τα περιφερειακά και τα εθνικά βήματα. Κοινή στρατηγική του συνόλου του ελληνικού, του μητροπολιτικού του Κυπριακού και της διασποράς για αντιμετώπιση των εθνικών κινδύνων που έχουν ως κοινή πηγή τον τουρκικό επεκτατισμό. Για χάραξη μιας ρεαλιστικής πορείας επιβάλλεται ανάλυση του παγκόσμιου και του περιφερειακού στίγματος και η αξιοποίηση των εμπλεκομένων συμφερόντων, η οποία μου αποδίδεται και ελπίζω ότι μου δίνει να μην κοινή εισαγωγή για ότι έχω αποσπάσει τα δικά μου δικαιώματα. Ποιο είναι το πραγματικό σήμερα παγκόσμιο σχετικό? Αντιμετωπίζουμε μια μόνο διάστατη διαστραμμένη παγκοσμιοποίηση με επιβολή του οικονομικού και του πολιτικού, με κυδαιμονία του χρηματοπιστωτικού κατεστημένου, με τάση συρρήγνωσης του κοινωνικού κράτους, με καθαρά κέρδοκεντρικό χαρακτήρα και τον άνθρωπο να μετατρέπεται σε απλό όργανο παραγωγής. Με αυξανόμενο χάσμα μεταδομής πλούτου και τεχνογνωσίας και με τα επακόλουθα μεταναστευτικά ρεύματα, με τον κοινωνικό ιστό να διαλύεται και τη συνοχή να εγκαταλείπει και έτσι με αναπόφευκτη την ένταση των τρομοκρατικών εκδηλώσεων πέρα των νόμων και διαφόρων που πηγάζουν από την καταπίεση εθνικών δικαιωμάτων. Όταν για πρώτη φορά ανέφερα ότι τα εθνικά ελευθερωτικά κινήματα θα ονομάζονται τρομοκρατικά αλλά θα αργούν εθνικά ελευθερωτικά, προειδοποιώ. Θα υπάρξουν κοινωνικά αυτή τη στιγμή με προστατικά μαζικά κινήματα τα οποία θα ονομάζονται τρομοκρατικά, αλλά δεν θα έχουν άλλη διέξοδο. Όταν οι Παλαιστίνοι πηγαίνουν κάπου και ομολογώ ότι σε μερικές περιπτώσεις αθώοι. Πράγματι είναι και τα θύματα αυτής της συνέλευσης. Μπορώ εγώ ποτέ να χαρακτηρίσω τον τρομοκράτη ή να σου πει να αγωνίζεται για την απελευθέρωση της πατρίδας του και όταν δεν έχει άλλες μεθόδους να υλοποιήσει τα ίδια θα έχουμε τώρα κοινωνικά. Με την εθνική ταυτότητα να πολιορκείται με τάσεις κοινωνίας όρμπερ. Δεν τα αναφέρομαι στην ευκαιρούσια εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας για την δημιουργία πολυεθνικών ενώσεων με ισότιμη συμμετοχή και με ουσιαστική συνοχή που μέχρι στιγμής παραμένει στο επίπεδο των διακρίσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τη στιγμή απέτυχε από αυτή τη πλευρά, γιατί την Πλασμολογική Ένωση που ενίσχυε τις ισχυρές ευρωπαϊκές οικονομίες δεν ακολούθησαν αποτελεσματικά μέτρα συνοχής. Αντιθέτως, μαρτυρούμε το τράγελα αρχικό φαινόμενο, όσο πιο αδύνατη είναι η οικονομία λόγω των νέων ελευθεροβαρών σχέσεων, τόσο υψηλότερα τα επιτόκια δανεισμού. Κλασικό παράδειγμα αυτής της αντίληψης είναι η απέναξη ασθενούς με αιμορραγία για να ενισχυθούν τα αποτέλεσμα της τραπέζης έμπορος. Θύμα αυτής της παγκόσμιας πολιτικής Ελλάδας
γιατί ασφαλώς θα είναι ανθενές να απολύουμε κάποια αποκλειστικότητα, δεν λέω ότι δεν υπάρχει, την κρίση στην καρδιοδιαχείριση, τη διαφορά των υπερτροπικών κυβερνητικών μηχανισμών, την πόρα διαδική κλπ. Ενόμενα που ασφαλώς πρέπει να παραχθούν. Με κύριο στόχο την άνθηση της παραγωγικότητας και την ορθολογική εκμετάλλευση των εθνικών πόρων, την προστασία της εθνότητας σε ένα πολυεθνικό οργανισμό χωρίς την σαλοταξία προς το ανώτερο. Ο αγώνας για μια άλλη αντίληψη κοινωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο καθίσταται επιτακτικός. Θα έχουμε άλλες μορφές επαναστατικές εκδηλώσεις. Την περιοχή μας, που ήταν και είναι νευραλγικό σημείο παρουσίας συγκρουμένων συνορών λόγω των παραγωγικών και συγκοινωνιακών δυνατοτήτων, συνδεδείται σήμερα μια ριζική αλλαγή που ακόμα βρίσκεται εν τη γενέση της με αμφιλεγόμενη τελική κατάληξη, αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Άνοιξη. Όμως, με αδιαμφισβήτητη την πιο έντονη λαϊκή εμπλοκή. Απουσιάζει, τουλάχιστον στο επιθυμητό επίπεδο. Απολογήθηκε ενώ υπάρχουν οι δυνατότητες ουσιαστικής συμμετοχής. Η Ελλάδα υπήρξε και εξακολουθεί ακόμα ως ένα να είναι πολύ προσκυνή στον αραβικό χώρο. Και έρχεται η Τουρκία να μετατραπεί στον δίδυμο μπροστά των αραβικών χωρών και μετά θα φτάσει στο σημείο να γίνονται διαδηλώσεις από Κάιρο με τη φωτογραφία του Ερντογάν. Απεκαλύπτει όμως ευτυχώς η συγκεφορία και ελπίζω ότι σύντομα θα έχουμε μια αντίστοιχη πορεία. Επιβάλλεται πλήρης αξιοποίηση των εμβολίων των επομένων συνορών χωρίς εγκατάλειψη αρχών που αποτελούν έστω θεωρητικά αμυντικό περίβλημα για τους λιγότερους ισχυρούς λαούς. Αναφέρομαι στη συνεργασία που γίνεται με το Ισραήλ. Αξιοποίηση ενδεχομένων συγκρών. Όμως, ούτε η κατάληψη παραδοσιακών πολιτικών σχέσεων, γιατί τότε θα ανοίξουμε τον δρόμο για την αναγνώριση του ορισμού κράτους και ασφαλώς καμία διαφοροποίηση δεν θα αρχίσει της περιοχής όπως το Παλαιστινιακό. Θα πρόσθετα παραθετικά ότι επήγει η αναδιοργάνωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ώστε να διαδραματίσει και σε αυτό έχεις πολλή εμπειρία, κύριε μου, διότι υπήρξες για πολλά χρόνια στην καρδιά του συστήματος. Να διαδραματίσει το όρο της προστασίας των συμφωνών των λαών και όχι των εκπρόσωπων των ισχυρών κατεστημένων. Ενώ μια ορθολογική παγκοσμιοποίηση υπήρξε το ζητούμενο των προοδευτικών δυνάμεων, ο καλός δρούμενος διεθνισμός προστατεύει, δεν πλήττει την έννοια της ενότητας. Χωρίς την οποία, στο παρόν στάδιο τουλάχιστον, δεν υπάρχουν ούτε δημιουργικές προϋποθέσεις, ούτε καν ελεύθερη ύπαρξη. Το φαινόμενο είναι επικίνδυνο. Και στην Ελλάδα, με τους νεότερους της καταβαρνάς άρνησης της ιστορίας, αλλά και κυρίως στην Κύπρο, όπου τίθεται υπό αμφισβήτηση η εθνική μας υπόσταση. Η έννοια του υγιούς πατριωτισμού στη σημερινή βάση του ανθρώπινου πολιτισμού είναι απαραίτητη. Εγώ λέω ότι ο πραγματικός διεθνιστής δεν μπορεί να είναι πατριώτης. Έτσι, για χρονική φορά επαναλαμβάνω και το είπαν και οι προηγούμενοι, ότι αν τον απολαστήσουμε την φυσική μου ελληνική υπόσταση με πλήρη σεβασμό προς την ενότητα όλων είναι εθνικισμός, τότε κατ' επανάληψη γνώμα αγόρθωτος εθνικιστής. Ελλάδα των Ολυμπίων, των Ολύμπιων πρώτων και των Ολύμπιων πολέμων, συγγνώμη. Ελλάδα των Ολύμπιων ερώτων και των Ολυμπικών πολέμων. Ελλάδα της Αφροδίτης και της Μένεσης, του Κερνόου Ερμού και του Εφέλιου Αφόρου. Ελλάδα των Σοκρατικών Δαιμονίων και των Προγόνων στο Ιστό. Ελλάδα της Αμφισβήτησης και της Δημιουργίας. Ελλάδα του Λεωνίδα
που άλλοι έγραψαν για αυτόν το απάνθρωπο και τον άδειο επιτύπιο. Ελλάδα των Αρκαδιών και της Αλαμάνας, του κρυφού σχολείου και της ανοιχτής αντίστασης, Ελλάδα της Σχολιτσάς με τους νεκρούς που φοβόθηκαν από τους νικητές συμπολεμιστές, Ελλάδα που με κοίταξε τα ονειρά πτωχικά πλήματα και να λαδιάσω τα χαρούμενα σου χρώματα στο Καναδάτσο, Ελλάδα που με στράτεψε σε απάτητους δρόμους και παρθένες σκέψεις, οι Ανολίμποι άρχοντες μου διαμηνούν πως αν και εγώ μάνα Ελλάδα, με μαύρο χρώματα με βάξουν να αναχρονιστεί και εθνικιστεί. Ελλάδα που με κοίταξες αληθινά να αγαπώ και τον Ανδρέα, τον Αράμ και του Κιτιονικού χωριού τον Πίτο τον Ρωμαίο. Εγώ Ελλάδα μου δεν σε κρατάω μικριά. Και τώρα στο στεγνό το δωμάτι, μάνα Ελλάδα θα σε πω κι όταν ακόμα κάποιοι νεοέλληνες εδώ και εκεί μου γύρισαν την πλάτη. Στην Ελλάδα επιβάλλεται ενότητα δυνάμεων για να διαπράξουμε την εθνική ανεξαρτησία, να αξιοποιήσουμε τους φυσικούς μας πόρους και να είμαστε κύτταρα ζυμώσιο για μια Ελλάδα συνοχής, αλληλεγγύης και διαφύλαξης από δύο δικαιωμάτων. Τι πρέπει να κάνουμε για να οδηγήσουμε σε τύχη τον Κυπριακό? Μια διορθωτική πορεία στη βάση της αντικατοχικής ηγής του Κυπριακού. Οι συνομιλίες έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή θα εισηγηθεί συνέχιση με νομιμοποίηση έτσι των μονότερων υποχωρήσεων ή διεύρυνση των συνομιλιών διακοινωτικού χαρακτήρα με περίληψη ορισμένων χωρών. Η απλή απόρριψη της χώρας και απορρίπτεται από όλες τις πολιτικές δυνάμεις της Κύπρου που είναι ότι να επιφορτήσει την ευθύνη για το αδιέξοδο στην δική μας χώρα. Να αντιεισηγηθούν ουσιαστική διεθνή διάσκεψη με μόνο θέμα του διεθνή των επικατοχή των εμπλουτισμών τα ιδιαίτερα ελληνικά δικαιώματα και με συμμετοχή μόνο του κυβερνήσεων. Γιατί συμμετοχή κοινοτήτων όπως κάποιοι εισηγούνται τις αναβαθμίσει σε κρατικές οθότητες. Μπορούν να ασχηθούν για να καταθέσουν απόψεις. Θέλουν να ασχηθούν. Δεν έχουν τίποτα να αποκτούν από την παρουσία τους και από την κατάθεση των δικών τους απόψεων. Αλλά όχι να συμμετέχουν ως ισότιμο μέλη. Να καταθέσουν ως βάση λύσεις το ομόφωνο ανακοινωτέτου του Εθνικού Συμβουλίου του Σεπτέμβριου του 2009, στο οποίο παρά την αμόρφη ονοματολογία της ζωνικής κοινωνικής πόλης, όπως αυτά, με διαφέρει το περιεχόμενο και όχι το μονοδομικό. Προβάλλονται ως διάμετρες λύσεις η ενότητα του χώρου του κράτους της οικονομίας των θεσμών, η απαλλαγή από την κατοχή τους έφυγους τους ελληνικές και χάνει αντιξέλιστα αντιθετική παρουσία και η διασφάλιση των δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών όλων των νομίμων πολιτών. Έτσι, χωρίς να αποσύρονται, αποανερούνται οι μονομερείς παραχωρήσεις μας που απορρίπτονται από την πλειοψηφία του λαού. Καταγγελία της Τουρκίας για κατοχή, για δημοκάτευση, επιθυμισμό που αποτελεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των νομίμων πολιτών. Τουρκοκύπρου είναι το μεγαλύτερο βήμα της Τουρκίας και διαμαρτύροντο έντονα μέχρι τώρα που άνοιξαν δυστυχώς δύο για την κοινωνία και εξαερώσαμε την τουρκοκυπριακή αντίδραση. Δεδομένου της αναβάθμισης της ήδη σημαντικής γεωστρατηγικής σημασίας της περιοχής μας, να συστήσουμε ενδοευρωπαϊκές αλλά και άλλες συμμαχίες, Ρωσία, Κίνα κτλ. Να αξιοποιήσουμε τους εθνικούς μας χώρους και γίνεται, ιδιαίτερα τα κλειστά δάγματα με συνεκμετάλλευση με πολλές χώρες με διαφανή διαδικασία. Όσο περισσότερο σε βλέπουν, τόσο ασφαλέστερη θα είμαστε από τις απειλές, τις πειραματικές απειλές στην Τουρκία. Δεν μπορούμε να αναφέρουμε στο Κυπριακό χωρίς διασύνδεση για τα άλλα εθνικά θέματα. Λέω Φράγκη, όταν το Νταβούτογλου δηλώνει ότι η Τουρκία, στην ουσία με τον νέο Οθωμανισμό, πρέπει να προβάλλει από δύο μπροστά της κυβερνώνας των μουσουλμανικών κοινοτήτων του πρώην Οθωμανικού Αυτοκρατορικού χώρου.
και από εκεί εγκατάλειψη των δικαιωμάτων μας στον υπόλοιπο χώρο. Κοινή πορεία. Όχι μόνο λόγω κοινότητας εθνικής ταυτότητας, αλλά και λόγω ταυτότητας ποιητής κοινή. Η κρίση στην Ελλάδα δεν είναι μόνη. Επελέγει ως πρώτο πειραματόσμο της κοινωνίας του κλίματος ιστορικού κατεστημένου. Και υπάρχει η διαίσθηση. Μια πανεθνική πολιτική όλων των πολιτικών δυνάμεων με στόχο την προστασία της εθνικής ανεξαρτησίας και των εθνικών χώρων. Μια πολιτική συνοχής και ανάπτυξης που θα αντικαταστήσει την μονόπλευρη πολιτικότητα. Να σταθούμε στις διαχρονικές παραδόσεις και αξίες. Έτσι, τα μηχανιστικά ισοζύγια απονούν. Δεν είναι ρομαντικό να καταφεύγουμε στις θερμοπύλες, στους μοναχώνες, στα αρκάδια και στους μαχαιράδες. Με σοφροσύνη και πατριωτικό ρεαλισμό. Με μετριοπάθεια, αλλά χωρίς υποπάθεια. Περαιτέρω, υπάρχει εργατική συνειδητοποίηση ότι το πρόβλημα δεν είναι κατά ως εθνικό, αλλά παγκόσμιο. Το είμαστε όλοι οι Έλληνες, το οποίο προσπαθήσαμε σιγά σιγά να εκτονωθεί, μπορεί να προσφέρει την απουσιά του σαν πηξίδα στην παγκόσμια εξέλιξη των πολιτών. Βλέπω τόσους πολλούς φίλους εδώ πέρα που πραγματικά η ατμόσφαιρα για μένα είναι άκρως συνειδητική. Περπατήσω αμήχανος για ποινικές εκδηλώσεις για μια ταπεινή προσφορά. Με ευγνωμοσύνη για την γενοψηφία σας και με την αγωνία να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας. Συχνά αναφέρω ότι ο θάνατος δεν είναι δικαιολογητικό απουσίας από τους εθνικούς αγώνες. Έτσι, με το βάρος των 92 χρόνων, της κοινων ρήμανσης υπηγόμενος ή καλύτερα της σών ρήμανσης υπηγόμενος, θα δηλώσω παρόλο στην ελευθερόμενη σύγκρουση. Ναι, λύγησαν τα αγώνα. Η ώρα συμπολή. Δύσκολη ανάσα στην ελευθερία. Όμως, όσο υπότατο κατακτητή μολύνει τον περπατάκι, όσο η αξιοπρεπής κοντάκτων στο συρματόπλευμα της ντροπής, όσο στη Σαλαμίνα μνημόνεται η αρχαία δουλειά, όσο βουλές παραμένουν οι καμπάνες, όσο ο Μάτσης απαιτεί δεύτερο από τη σφύγη των δυστυχίας, όσο οι γερομήχανοι πεθαίνουν στην προσφυγιά, το ξέρω. Δεν έχω δικαίωμα να αναπαυθώ. Δεν έχω δικαίωμα να κλείσω τα μάτια. Μαζί σας θα αγωνίζομαι ζωντανός ή νεκρός, όσο δουλεύτερη πορευτούμε στο δεύτερο πενταδάχτυλο. Ωστόσο, μην με αναζητάτε στους αγώνες. Οι αγώνες δεν τελειώνουν με τον θάνατο, αλλά με δικαίωση.